Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 3ης 14 Σεπτεμβρίου του 2021 και μόλις τώρα ξεκινάνε ακόμα επί του πιστηρίου. Και Βασίλη Σκουρή, να πούμε και χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα. Σταύρος, Σταυρούλα. Είναι του Σταυρού, μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Και χρόνια πολλά βέβαια και σε όσους γιορτάζουν. Και ο πρώην Πρωθυπουργός έχει. Γενέθλια. Γενέθλια. Ναι. Κώστας Καραμαλής. Κώστας Καραμαλής, γιατί λες πρώην Πρωθυπουργός. Θα έδινα εγώ το όνομα. Κώστας Καραμαλής. 14 Σεπτεμβρίου. Άντε να πούμε και ένα καλά. Αφού λέμε για γενέθλια, εχθές ναι. Θοδωρής Ρουσόπουλος. Σωστό. 13 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα ακόμα μια ερωτάουσα γυναίκα, Ελίζα Βόζενμπερκ. Mm. Άρα να πούμε και στην Ελίζα Βόζενμπερκ χρόνια πολλά. Έχει τα γενέθλια της. Πολύ χρονοσκό Καραμαλή, αφού το θυμήθηκε και καλά και να σε θυμάσαι. Θυμάσαι πότε ήταν πρωθυπουργός, πηγαίνα να παίξω σειρά από το πρωί με δώρα. Εσύ λες, γιατί μετά όταν έφυγε πάλι πηγαίνανε. Πάλι πηγαίνανε. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Άκου που σου λέω και το θέμα είναι πηγή πηγαίνανε. Και αυτό αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε κάθε Σταύρο, κάθε Σταυρούλα, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία, όπως ακριβώς το είπες. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, γιατί εσύ θα κάνεις, έχεις να πεις και πολλά, ο κορονοϊός καλά κρατεί 2.919 κρούσματα, τρίτη σήμερα. Ξαναπετάχτηκε. Ναι. Ένα χιλιάρικο πάνω. Ένα χιλιάρικο πριν πάνω, κατευθείαν. Γι' αυτό λέω τρίτη σήμερα, δεν από το Σαββατοκύριακο που είναι πιο χαλαρές οι μετρήσεις ίσως. 31 νεκροί, 369 στις μονάδες θετικής θεραπείας. Μεγάλο θέμα σε σχέση με τους λογαριασμούς ΔΕΗ. Θα συζητήσουμε σε λίγο με ανθρώπους της αγοράς, οικονομολόγους, να δούμε τι γίνεται. Είναι η ΔΕΗ, είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για μένα, Βασίλη, θα επιμένω και θα το λέω και ας γίνουμε κουραστικός. Πότε θα φτάσουν στη τσέπη μας αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Αυτό είναι το σημαντικό. Άλλο αν θέλαμε περισσότερα, αν ήταν καλά, αν ήταν κακά, το θέμα είναι πότε θα φτάσουν προς τα κάτω. Αν υπάρχουν. Εγώ αμφισβητώ, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις στο ρεύμα. Αλλά αυτό στην ώρα της κουβέντας. Εννοείς ότι αν θα υπάρχουν, όχι αυξήσεις στο ρεύμα, αν θα υπάρχουν εκτός θέσεων. Ναι, ναι, εκτός. Ουσιαστικά από αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Θα υπάρχουν αυξήσεις στην τσέπη μας ή όχι. Αυτό ναι. Αν υπάρχουν δηλαδή όταν έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ στο σπίτι και είναι επιβάρηση μόνο 1 ευρώ στο μήνα, προσωπικά θα πω ότι εγώ κάνω λάθος και ο κύριος Σκρέκας είναι πάρα πολύ καλός υπουργός. Εδώ θα είμαστε. Έχουμε λογαριασμό να βάρει τρίμηνο. Όχι το έναντι. Όχι το έναντι αυτό που πληρώνεις. Όχι 9 ευρώ. Όχι το έναντι. Οι λογαριασμοί, Γιώργο, που έρχονται ένα τετράμινο είναι 2. Ο ένας είναι έναντι. Ο δεύτερος είναι ο κανονικός που σου κάνει ταμείο. Πόσο έχεις, αφαιρεί το έναντι. Αλλά προπληρώνεις με το έναντι. Με το έναντι προπληρώνεις. Εντάξει, ήταν ένα δίμηνο. Λοιπόν, εκεί στο κανονικό θα φανεί τι πραγματικά θα συμβεί με το ρεύμα το επόμενο διάστημα. Περίμενε, 20 μέρες είναι για να έρθουν λογαριασμοί επόμενα. Όχι, τα Χριστούγεννα κοντά θα έρθουν. Α, κοντά. Γιατί οι άλλοι είναι. Και αυτοί που πληρώνουν με ιδιωτική, σε ιδιωτική εταιρεία. Εγώ λέω τη ΔΕΗ. Πληρώνουν ένα μήνα. Ναι. Περισσότεροι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν καλά καταλαβαίνω, πληρώνουν ένα μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε, μάλλον πριν πάμε στους καλεσμένους μας, μου το έλεγες πριν ξεκινήσουμε. Και το δίνεις και μια χρειά σε σχέση με τη ληστεία που είχαμε στη Μητροπόλεως, έτσι. Θεωρώ θέμα της ημέρας την ληστεία στη Μητροπόλεως για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, οι συνάδελφοί μας, οι αστυνομικοί συντάκτες, μεταδίδουν ότι υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχει ένας που συνδέονταν με την τρομοκρατία παλαιά και ότι η ληστεία αυτή θυμίζει ληστεία που έγινε προμηνώς στην μεταμόρφωση και που θεωρούν ότι είναι ήδη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Έχει να κάνει με αυτή τη μοίρα. Γι' αυτό και είναι για τρομοκρατική. Ναι, άρωμα τρομοκρατίας, λες, μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημα, η Ηλία δεν φαίνεται να ήταν πολύ μεγάλη, ήταν 13.000 και κάτι λένε οι πρώτες. Άρα δεν είχαν καλή πληροφόρηση. Ναι, δεν ξέρω αν είχαν καλή πληροφόρηση. Και το θέμα είναι, Γιώργο, ότι μέσα στην Μητροπόλεω, στον πιο πολυσύχναστο δρόμο εμπορικό του κέντρου. Έτσι, αυτή και Ερμού, δύο δρόμοι. Καλάζνικοφ, λες. Γίνεται ληστεία με καλάζνικοφ, με βαρύ οπλισμό και πιστόλι, μέρα μεσημέρι. Και το λέω αυτό γιατί μόλις προχθές από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι είναι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Και την πολιτική του Χρυσοχοΐδη. Το λέω αυτό γιατί είπε ότι πρόσωπα αλλάζουν, πολιτικές δεν αλλάζουν. Αυτό ήταν έφερε, έτσι. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλω να σας απαντήσω για τον Χρυσοχοΐδη, θα μείνει στην ιστορία. Σε βαθμό που μου έβαλε και ψάχνω. Γιατί έφυγε ο Χρυσοχοΐδης, άσχετο. Αλλά λέω, πρόσεχε να δει τώρα. Μόλις το Σαββατοκύριακο είχαμε στον Γκάζι, δύο άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Στον Γκάζι. Είχαμε στον Άριο Πάγο κοντά ανταλλαγή πληροφοριών πυροσβολισμών το προηγούμενο διάστημα. Σε έναν άνθρωπο που περπατούσε, εννοείς. Είχαμε στο Πασαλιμάνι. Μπροστά σε παιδιά, ανταλλαγή πυροβολισμών. Είχαμε επίσης στο Περιστέρι, έξω από μπαρ, πρόσφατα. Αυτά... Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Στα μέσα της περασμένης. Το τελευταίο, σε πάση περιπτώσει, όχι, τελευταία εγώ εβδομάδα. Δεν είναι αυτή την ημέρα. Τα λέει μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την τελευταία εβδομάδα φαινόμενα τα οποία είναι σχετικά ακραία.
Ναι, λες τώρα πολλά, πολλά μικρά μαζεύτηκαν. Πολλά μαζί, ναι, πολλά μικρά με πυροβολισμούς, ναι. Έτσι, δηλαδή και τα όπλα προφανώς κυκλοφορούν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα... Πώς έχω εγώ τα γυαλιά μαζί μου, ναι. Μπορεί να έχει το όπλο του, ξέρω. Καλάζνικοφ, εσύ, ας το όπλο, καλάζνικοφ. Βαρύ, ναι, ναι, βαρύ όπλο που έγινε ο πυρισμός. Και επίσης, θα δούμε. Πήγαν και χαλάροι σαν τουρίστες, έτσι, με σορτσάκια. Με... Πρέπει να μην, τώρα, άμα πας αλληστής... Ξέρεις, παλιά κορόιδε. Το λέω όταν, τώρα, ναι, το λέω αυτό. Τον πρώτο καιρό της πανδημίας. Το λέω αυτό, σε διακοπτώ. Γιατί ο ένας λένε ότι είχε και το τουάζ στο πόδι και έκανε μπαμ. Ίσως και από εκεί να μετράνε αν συμμετείχε σε αυτό που περιέγραψε πριν. Πιθανόν. Αν συμμετείχε στη ληστεία, στη μεταμόρφωση. Αλλά φαντάζομαι αν το έκανε αυτό, δηλαδή να δείχνει. Να είναι τόσο επιδεικτικό. Να δείχνει, θα είναι. Εντάξει, θα είναι πρόκληση. Θα είναι τεράστιο λάθος, ένα έργο τέχνης. Αλλά θυμάμαι. Ξέρεις, την κάναμε καλύτερα εμείς τη δουλειά. Παλιά, πριν την πανδημία, για να μπει στην τράπεζα πήγαινε. Να στην πόρτα. Έπρεπε να κοιτάξεις με την κόρη του οφθαλμού, θυμάσαι. Ναι. Αυτό, να αφήσεις τα αντικείμενά σου σε σερτάρι. Πώς έπρεπε να μπεις μέσα. Με το που έσκασε η πανδημία, στην αρχή έπρεπε να έχεις γάντια και μάσκες για να μπεις μέσα. Δηλαδή, έτσι και πήγαινες χωρίς γάντια και χωρίς μάσκες στην τράπεζα, δεν μπορούσες να μπεις. Δεν ήταν εντυπωσιακό. Ναι, ναι, και τώρα με μάσκα. Δηλαδή, για να πας στην τράπεζα πρέπει να έχεις μάσκα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και λέω πώς καμιά φορά αλλάζουν οι καιροί, πώς διαλύουν τέτοιου είδους συστήματα ασφαλείας και πώς και με μάσκα που μπορείς να μπεις, οι τράπεζες είναι ασφαλείς. Εσύ κινδυνεύεις άμα πας, συνήθως. Θα φύγεις με πιο ελαφριά τσέπη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Καλογερνέ, βοηθήστε μας. Να σου πω τώρα για τους εμβολιασμούς, Γιώργο, μιας και το αναφέραμε. Πρώτα απ' όλα, διάβαζα τα στοιχεία χθες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσα στην εκπομπή. Πάμε πράγμα. Στον κύριο Ταβερόνι να είναι. Ναι, ναι, για πες, ναι. 56% έως το αεριπλή. Είμαστε χαμηλά. 56%... Το 68% των ενηλίκων ήταν ένα στους ενηλίκες πριν από το πρωί. Ναι, προφανώς. Επί των ενηλίκων αλλάζει η ιστορία. Γιατί μετά πρέπει πάς να πας επί των... Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά επί του πληθυσμού για να το αντιμετωπίσεις δεν είναι επί των ενηλίκων. Άρα λες είναι τρίκ. Είναι επί... Των επιτόμενων ενηλίκων. Όχι, είναι ένα δείκτη που μετριέται, αλλά η αντιμετώπιση, η διαμόρφωση του τύπου ανοσίας θέλει. Στα 70 έθελε παλιά, τώρα με την Δέλτα θέλει πάνω από 85, μας λένε, του συνόλου της κοινωνίας. Mm. Και το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, εκ των πραγμάτων είναι στις μεγάλες ηλικίες. Όσο και αν λένε τα υπόλοιπα, ό,τι και αν γίνεται, το πραγματικό πρόβλημα είναι που δεν είμαστε πολύ πίσω στις μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν εμβολιάζονται άνω των 50. Οι άνω των 65 εμβολιάζονται. Δηλαδή έχει ένα 78% και ένα 85%. Και εκεί χώρες όπως η Πορτογαλία είναι 100%. 92, 96. Ναι, ναι, ναι. Εμείς με το 78... Καταφέραμε ξαφνικά και πέσαμε κάτω, ήμασταν μπροστά. Ναι, ναι. Από το 78 και το 85 είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με αυτά που βλέπουμε στα κάτω. Το μεγάλο αγκάθι είναι το 50 με 65. Δεν έχουμε μεγάλη ζήτηση εκεί πέρα και αυτό... Αν πηγαίναν αυτές οι ηλικίες να εμβολιαστούν, αφενός θα χτίζαμε νωρίτερα τείχος ανοσίας. Αφετέρου, αυτές οι ηλικίες είναι που χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη και κατά το δοκούν μπαίνουν μετά στις ΜΕΘ. Μακάρι να μην γίνει. Οι πιο νέοι. Όχι, Γιώργο, γιατί θα γίνει. Οι πιθανότητες είναι αυτές. Ναι. Θα γίνει. Αυτό δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό βάλαμε και στο παιχνίδι και τους νέους. Και ευτυχώς. Τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, είτε λίγο με τα σχολεία, είτε με τα Freedom Pass. Και εκεί βλέπω κάτι από... Το Σεπτέμβριο είναι κάτι από 15.000, λίγο πάνω από 15.000, το λέω. Μην κάτσαν το τώρα, γιατί τα σάκουα χθες. Μόνο γιατί το λέω, Γιώργο. Αυτό δεν είναι αντικυβερνητικό ή φιλοκυβερνητικό. Όχι. Είναι να λες την αλήθεια. Γεγονός. Είναι το γεγονός. Και όταν διαπιστώ, για να αλλάξεις την πραγματικότητα, πρέπει να την κατανοήσεις πρώτα. Έλα. Πρέπει να πεις ότι έτσι είμαστε. Μόνο χθες έπεσε έξω, 31.000 χθες. Χθες ανέβηκαν, ναι. Ωραία. Ανέβηκαν μόνο χθες. Οι υπόλοιπες μέρες ο μέσος όρος ήταν Παρασκευή, κάτι στο 15, πάνω από 15.000 ο μέσος όρος. Ναι. Και μακάρι να ανεβούν. Πόσο μακριά είναι από τα 100.000 που λέγαμε το καλοκαίρι. Και από τα 120.000. Να σου πω κάτι τώρα, χωρίς να λέω, όπως το είπες, αυτή είναι περμα η μεγάλη εικόνα. Αν κάνει 30.000 την ημέρα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, είναι το εκατομμύριο που θέλει. Αν. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το εκατομμύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει μακάρι να γίνει και αύριο. Αυτό που ζητάγανε από τις 25 Αυγούστου, λέω, θα φτάσει το εκατομμύριο. Ναι, ναι. Αν πάει τώρα με ρυθμό 30 την ημέρα, 30 την ημέρα να πηγαίνει, που δεν το πιστεύω, μακάρι όμως να πάει, αν πάει με 30 την ημέρα θα φτάσει το εκατομμύριο. Όσο πιο γρήγορα πάντως, όσο πιο γρήγορα. Με βάση τους επιστήμονες και όσο πιο πολύ κρατιούνται τα μέτρα και τα σχολεία, Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι πρόβλημα. 3.000 παιδιά πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Και θα φανεί μετά από 15 μέρες. Και θα φανεί στο σύνολό του. Mm. Τα πρώτα ενδείξεις νομίζω αρχές της άλλης εβδομάδας. Και εκεί μακάρι να μην υπάρχει. Μακάρι να μην γίνει.